Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαι ο Γιάννης Συνάνης και φαντάζομαι πολλοί από εσάς με γνωρίζετε μέσα από την ειδησιογραφία όλα αυτά τα χρόνια από τη Λέσβο και όχι μόνο. Και σήμερα ξεκινάω μία συνεργασία με το κανάλι της Χίου. Θα σας μεταφέρω τις ειδήσεις από τη Λέσβο και όχι μόνο, από τη Λίμνο, από τον Αϊστράτη και τα άλλα για το Βορείο Αιγαίο. Και βεβαίως θα ήθελα, ξεκινώντας αυτή τη συνεργασία μου με το κανάλι της Χίου, την Πατρίδα, τον κύριο Μιχαήλ Γενάρα, τον ιδιοκτήτη, και τον κύριο τον Κώστα για την εμπιστοσύνη που μου δίνουν, ώστε να έχουμε αυτή τη συνεργασία την οποία ξεκινάμε από σήμερα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έχει η σημερινή ειδησιογραφία. Θα μιλήσουμε αρχικά με τον Περιφερειακό Βορείο, τον κύριο Κώστα Μουτζούρη, γιατί δύο θέματα που καίνε αυτές τις ημέρες στο Βόρειο Αιγαίο είναι η πανδημία, μιας και τα κρούσματα σε Λέσβο και Χίο είναι τον τελευταίο καιρό διψήφια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και βεβαίως για το θέμα που έχει προκύψει, που ενδέχεται να μας ταλαιπωρήσει τα επόμενα χρόνια και πάλι, το μεταναστευτικό, λόγω των γεγονότων που έχουμε στο Αφγανιστάν, στην Καμπούλ πιο συγκεκριμένα, με τους Ταλιμπάν. Πάμε λοιπόν να καλησπέριζουμε τον κύριο Μουτζούρη, να δούμε τι έχει να μας πει για τα δύο αυτά θέματα. Κύριε Μουτζούρη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και Συνάνη, και σας εύχομαι και σε εσάς προσωπικά και στην ιδιοκτησία του καναλιού να έχει καλή επιτυχία η νέα εκπομπή σας, αν και είμαι βέβαιος, δεδομένου ότι είχατε μεγάλη επιτυχία και στην προηγούμενη θέση σας, είμαι σίγουρος ότι θα πάνε όλα καλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σας ρωτήσω για δύο πράγματα. Το βασικότερο αυτό από όλα είναι η πανδημία. Θέλω να μου πείτε, σας ανησυχεί το ότι έχουμε πολλαπλά κρούσματα στη Λέσβο και στη Χίο, και τι προβλέπετε ότι θα γίνει στο μέλλον, πώς μπορούμε να σώσουμε την κατάσταση, γιατί τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Και Συνάνη, με ανησυχεί πάρα πολύ η κατάσταση τόσο στη Χίο όσο και στη Μυτιλίνη. Και νομίζω το μόνο αντίδοτο στην κατάσταση είναι ο εμβολιασμός. Παρά το ότι έχουν δημιουργηθεί πολλές αμφιβολίες για τα εμβόλια, με τα διάφορα που λέγονται και γράφονται, όμως εξακολουθώ να νομίζω ότι ο εμβολιασμός μας κάνει μια καλή προστασία. Πιθανόν όχι την πιο τέλεια, αλλά μια καλή προστασία. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε στους κατοίκους του Βορείου Αιγαίου? Αφενός να λαμβάνουμε όλα τα μέτρα, τα προφυλακτικά, να βάζουμε τη μάσκα, να αποφεύγουμε τις μεγάλες συγκεντρώσεις, αλλά κυρίως θα έλεγα ότι πρέπει να ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός. Μάλιστα. Για να μου πείτε και για το θέμα που ξέρω ότι σας ανησυχεί ιδιαίτερα, με τα όσα συμβαίνουν στο Αφγανιστάν και βεβαίως με τους Ταλιμπάν. Έχετε εκδηλώσει ευθέως πλέον, είστε άνθρωπος που δεν κρύβεται, δεν μας άρεσε τα λόγια σας, ότι υπάρχει έντονη ανησυχία για το ότι μπορεί να επιστρέψουμε στο 2015, τότε που οι ροές εξανατολών από τη γείτονα Τουρκία ήταν κάτι συγκλονιστικό αυτό που γινόταν. Πιστεύω ότι θα φτάσουμε σε μια τέτοια κατάσταση, δεδομένου ότι στην κυριολεξία υπάρχουν περίπου 3 εκατομμύρια μετανάστες, πρόσφυγες, αν θέλετε, οι οποίοι έχουν φύγει, φεύγουν σιγά σιγά από την Καμπούλ κυρίως, πάνε προς την Τουρκία, και από εκεί βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, ήδη το έχει πει ο κύριος Ερντογάν, ο Σουλτάνος, ότι δεν θα αντέξει ένα τέτοιο μεταναστευτικό κλίμα στην χώρα του, θέλει να φύγουν προς την Ευρώπη. Κύριε Συνάνη, είμαι πάρα πολύ ανήσυχος, περισσότερο ακόμη και από τον κορονοϊό, αν μπορώ να το πω, ότι αυτό το κύμα το μεταναστευτικό των προσφύγων, οι οποίοι θα φύγουν από την πατρογονική τους εστία το Αφγανιστάν, κάποιοι από αυτούς, αρκετοί από αυτούς, θα φτάσουν στα έναντια παράλια και από εκεί θα επιδιώξουν να μεταβούν στα ελληνικά νησιά. Και έτσι και προχθές έστειλα μια επιστολή στον κύριο Μηταράκη, όπου του ζήτησα να λάβει όλα τα μέτρα, με τα εναέρια μέτρα, θαλάσσια μέτρα, επίγεια μέτρα, ώστε να αποφευθεί η κατάσταση του 2015. Τα νησιά μας δεν αντέχουν ένα ακόμα 2015. Αλλά χαίρομαι που βλέπω ότι η ίδια η κεντρική κυβέρνηση δηλώνει ότι δεν πρόκειται να αφήσει να εξελιχθεί η κατάσταση. Ελπίζω να γίνει αυτό. Παρ' όλα αυτά, είμαστε σε επιφυλακή και ανησυχώ πάρα πολύ. Το λέω αυτό με την έννοια ότι μέχρι τώρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη τα πάει καλά στο μεταναστευτικό. Οι αριθμοί τουλάχιστον αυτό λένε. Και ελπίζουμε να προχωρήσει έτσι, δηλαδή να γίνεται σταδιακά η αποσυμφόρηση των νησιών μας. Ήδη στοιχείο το νούμερο είναι ελάχιστο, περίπου 300 μεταράστες, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με. Και βεβαίως στη Λέσβο είναι κάτω από 4.000. Κύριε Συνάνη, μετά τα γεγονότα της Καράβας και του 17 χιλιόμετρου στοιχείο και στον Εύρο, η κυβέρνηση παρούσα ανέκρουσε αλλαγή στην πορεία της προς το μεταναστευτικό. Μέχρι τότε ευέχεται ελεύθερα να μπαίνουν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Από τα γεγονότα αυτά,
άλλαξε πολιτική και φυλάσσει τόσο τα θαλάσσια σύνορα όσο και εκενώνει τα νησιά μας. Και είμαι χαρούμενος να διαπιστώνω ότι στοιχείο έχουμε φτάσει στα νούμερα που είπατε και ότι στη Λέσβο είναι πολύ μειωμένα. Εμείς θέλουμε να συνεχιστεί αυτή η πορεία, αυτός ο αριθμός εκενώσεως και να μην προσθεθούν Αφγανοί μετανάστες. Κύριε Περιφερειάρχα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Ακόμα μια φορά καλή επιτυχία, αν και εγώ προσωπικά είμαι βέβαιος γι' αυτό. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ. Η τουριστική σεζόν που διανύουμε, κυρίες και κύριοι, λένε οι δήμονες, όσοι ασχολούνται τουλάχιστον με το κομμάτι του τουρισμού, ότι είναι πάρα πολύ καλή και βεβαίως κάποιοι από αυτούς λένε ότι είναι ακόμα και καλύτερη από την τουριστική σεζόν του 2019 που δεν υπήρχε η πανδημία. Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε τώρα στο λιμάνι της Μυτιλής. Μας περιμένει η Μυρσίνη Τζαναβάρη για να μας μεταφέρει το κλίμα των ημερών για την τουριστική σεζόν. Μυρσίνη. Γιάννη, κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα. Βρίσκομαι στο λιμάνι της Μυτιλίνης. Έχω μιλήσει με αρκετούς ανθρώπους που ασχολούνται με τον τουρισμό. Οι ίδιοι πιστεύουν πως το πράγματος στο νησί μας όσον αφορά τα τουριστικά πάνε πολύ καλά φέτος. Ευελπιστούν πως και τον Σεπτέμβρη θα επικρατήσει η ίδια κατάσταση. Πάμε να δούμε όμως τι λένε και οι ίδιοι. Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι είμαστε κάπως ικανοποιημένοι. Η αγορά φέτος κινήθηκε ικανοποιητικά. Είχαμε πολλές συμμετοχές με τον κοινωνικό τουρισμό, αυτό φάνηκε. Ήρθε ο Έλληνας που τα προηγούμενα χρόνια μας είχε λείψει. Αυτό φάνηκε πλέον από τέλη Ιουλίου μέχρι τώρα. Ενώ σε αντίθεση με τα τσάρτερ δεν πήγε καλά. Και με τα στοιχεία που είχαμε και με τον Ιούλιο, αργήσαν να μπουν οι πτήσεις, δεν πιάσαμε τους στόχους που θέλαμε. Είχε μια αύξηση τον τελευταίο μήνα, η οποία ήταν, δεν την περιμέναμε γενικότερα. Κινήθηκε όλος ο κόσμος μέσα σε 15 μέρες από τον Πειραιά προς το νησί, Χίο και Μυτιλίνη. Αντίστοιχα τώρα μετά στην Παναγία ξεκίνησαν επιστροφές, οι οποίες ήταν μαζωμένες με την έννοια ότι ο κόσμος ήταν απρογραμμάτιστος, ήταν της τελευταίας στιγμής και όλοι θέλουν να φύγουν μέχρι τις 31 Αυγούστου. Είναι μια δύσκολη χρονιά, το έχουμε πει εξ αρχής. Στηριχθήκαμε στον ελληνικό τουρισμό, αυτό κινήθηκε καλά φέτος. Και απλά το βασικό είναι να υπάρχει μια συνέχεια το Σεπτέμβριο, είναι πάρα πολύ βασικό, διότι η κίνηση ξεκίνησε από μέσα Ιουλίου γενικώς και άρα περιμένουμε να δούμε μέχρι πόσο θα τραβήξει. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι έχω κάποια στοιχεία που είναι θεραντικά, με την έννοια να συγκρίνουμε το 2021 με το 2019, ας αφήσουμε το 2020 που ήταν η πανδημία. Ναι, μεν έπεσε ο κόσμος μαζωμένος και σε μικρό χρονικό διάστημα, ωστόσο οι αριθμοί της κίνησης των επιβατών από τα εισιτήρια και από τα στατιστικά των εταιριών δείχνουν ότι και το νησί μας είχε μια αύξηση σε σύγκριση με το 19 της τάξης του 35-40%. Καθώς επίσης, εγώ γνωρίζω και για τη Λίμνο Βόρεια Ελλάδα, η Λίμνος έφυγε πολύ πάνω από 50%. Σε σύγκριση με την κίνηση του 19. Θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να μιλήσουμε με τη Μαρία Χαδεμένου. Μας περιμένει στο στούντιο 2. Μαρία, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη. Δυστυχώς τα κρούσματα σε Λέσβο και σε Χίο είναι σταθερά σε διψήφιο νούμερο. Εδώ, μάλιστα, στη Λέσβο είχαμε ρεκόρ την προηγούμενη εβδομάδα, 60 σε μία ημέρα, 40 την προηγούμενη, 100 δηλαδή κρούσματα σε δύο μόλις ημέρες. Ανάλογο κλίμα και στοιχείο βεβαίως, όπου τα κρούσματα είναι σε διψήφιο νούμερο και βεβαίως οι κάτοικοι του Βορείου Αιγαίου, κυρίως των νησιών αυτών, ανησυχούν ιδιαίτερα. Πραγματικά, Γιάννη, υπάρχει έντονη ανησυχία όχι μόνο στους κατοίκους αλλά και σε όλους οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτή την πανδημία και στη λύση του προβλήματος. Θα πούμε λοιπόν ότι η Β' Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου Μυτιλίνης δυστυχώς έχει μετατραπεί σε κλινική για ασθενείς COVID. Οι νοσηλευόμενοι αυξάνονται συνεχώς. Από 21 έχουμε φτάσει στους 27 νοσηλευόμενους. Με την ηλικία των 30 έως 50 ετών, πραγματικά να φαίνεται ότι επηρεάζει τον επιδημιολογικό χάρτη στα νησιά μας. Θα ήταν χρήσιμο να σημειώσουμε ότι δυστυχώς έχει μειωθεί και η ροή του εμβολιασμού, με ένα στόχο τον οποίο είχε θέσει η κυβέρνηση για την άμεση καταγραφή και τον εμβολιασμό του 70% της κοινότητας στην Ελλάδα γενικότερα, έχουμε πέσει πολύ χαμηλά. Πρέπει λοιπόν να εντείνουμε όλη την προσπάθειά μας για να επηρεάσουμε τον κόσμο να προβεί σε άμεσο εμβολιασμό. Δυστυχώς δεν προχωρούν, Μαρία, και βεβαίως αυτό γίνεται παρά τις εκκλήσεις των επιστημών, των γιατρών, οι οποίοι λένε ότι πρέπει να εμβολιαστούμε
για να μην έχουμε τα χειρότερα, τα οποία υπολογίζουν ότι τα χειρότερα θα έρθουν μέσα στον Οκτώβριο. Δυστυχώς, Γιάννη, έχουν χαλαρώσει λίγο για τα μέτρα. Εάν και γίνονται τακτικοί έλεγχοι και έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα πάνω από 1.500 έλεγχοι εδώ στο νησί μας και έχουν δοθεί και πρόστιμα, τα οποία είναι ιδιαίτερα υψηλά, δηλαδή για τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται στην εστίαση, το πρόστιμο για εκείνους οι οποίοι δεν φοράνε μάσκα είναι 300 ευρώ. Παρ' αυτά σημειώνονται αρκετά κρούσματα μη συμμόρφωσης. Εάν δεν αντιληφθούμε ότι είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση για όλους μας, για κάθε ηλικία, πολύ περισσότερο για τους ανεμβολίαστους, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς οι οποίοι αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται στο νοσοκομείο είναι ανεμβολίαστοι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο 30χρονος και ο 45χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν και νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης. Ο 30χρονος ευτυχώς αποσωληνώθηκε, ενώ ο 45χρονος είναι ακόμα διασωληνωμένος. Θα ήθελα και εγώ να τονίσω αυτό το σημείο ότι τα κρούσματα τώρα χτυπούν ηλικίες από 40 μέχρι 50 χρονών και είναι ιδιαίτερα ενισχυτικό αυτό. Αυτό που βλέπουν οι επιστήμονες είναι ότι ο λόγος είναι ότι κινούνται περισσότερο και ελεύθερα, μην υπολογίζοντας τον κίνδυνο ή αγνοώντας τις συνέπειες της αυτής της πανδημίας. Σημειώνουμε ότι η μετάλλαξη Δέλτα καλπάζει και εφιστούμε την προσοχή. Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, η ενημέρωση από τη Λέσβο ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.